Θυμάμαι μου πες κάποτε πως είναι η ζωή καράβι μες στη θάλασσα που βγαίνει κάθε βράδυ και εκείνη που αγαπήσαμε στην πλώρη του σκεφτή κοιτάνε ένα παράδεισο που βάλανε σημάδι. Και εγώ που είδα στα μάτια σου το μπλε ολού του κόσμου στα χείλη σου δεν χόρτασα ποτέ τον ουρανό και θα σε πάντα ο άνθρωπος μαζί κι ο άγγελός μου γιατί με σένα έμαθα και με έναν αγαπώ. Μπορείς να μου δώσεις τα χρόνια μου πίσω? Μπορείς με τα λεφτά σου να αγοράσεις μια στιγμή ευτυχίας και να μου τη δώσεις? Τι με κοιτάς? Μπορείς? Πού πάεις? Κάτσε εδώ με να τα ακούσεις! Τράβα βρες ένα πνευματικό και καθάρισε την ψυχή σου. Άμα το κάνεις αυτό με πραγματική μετάνοια, θα φωτιστεί ο νου σου και θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις πράγματα που τώρα δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχω κάτι με το Σταύρο, απλώς σκεφτούμαι εγώ γιατί να μην έχω τον παπά μου στις διακοπές. Λένε μου, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν έκαναμε διακοπές μαζί, γιατί? Πατέρ, εξομολογείς? Εγώ όχι, μοναχός είμαι. Θέλω να εξομολογηθώ. Πολύ ωραία. Θέλω να ενημερωθώ γιατί έρχονται οι ελεκτές και οι δικηγόροι. Διότι αν περνά από το μυαλό σου καμιά ιδέα ότι πρόκειται να εγκαταλείψω ότι έχτισα εγώ δα μέσα με αίμα, να το φκάλεις που το μυαλό σου. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φυλί σου, μη μ' αφήνεις μόνη. Και τρέχουν τρέχουν οι δύο ποδηλάδες, Ελένη και Σαμπρίς. Τραγούν είναι πρώτοι! Πρόσεχε Σταυρή, πρόσεχε δεξιά! Από δεξιά προσπαθούν να τους περάσουν οι Άγγλοι ποδηλάδες! Θα αντέξουν η πίεση! Θα πάρουν ο πρώτο χρυσό στους Ολυμπιακούς για την Κύπρο! Άντεξε Σταυρή, άντεξε! Και αντέχει ο Σταυρής! Και η Ελένη! Εντάξει, εννοείται! Γιατί εντελώς αφενοείται! Και αντέχει ο Σταυρής! Και η Ελένη! Και πέφτουν πάνω στο νήμα! Και παίρνουν το πρώτο χρυσό για την Κύπρο. Οι στιγμές είναι συγκινητικές, ανεπανάληπτες. Καλή γλώσσα, ανέφερες στους θεατές, άφησε να το χαρούν. Θα χαρούν τώρα στην απονομή. Οι αθλητές μας είναι στο πιο ψηλό βάθρο. Και ο εθνικός ύμνος ακούγεται εδώ στο Τόκιο. Η σημαία μας ανεβαίνει στο πιο ψηλό ίστο! Ιστό, γε μου! Παιδιά, τι κάνετε? Τι είναι στα κρεβάτια σας? Είναι η απονομή των χρυσών μεταλλίων. Α, έλα πλήθος. Άγω με το πλήθος μάλιστα, συγγνώμη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλό όλοι οι Άπωνες το πλήθος. Α, ναι. Μπράβο, 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 μπράβο. Άντε τώρα κρεβάτια γρήγορα. Εσύ γιατί δεν έβαλες πιζάμες, κυρία μου. Γρήγορα, γρήγορα πιζάμες. Όχι, όχι, όχι. Γρήγορα στα κρεβάτια σας. Όχι, 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 όχι. Gracias.
Ναι. Έλα, Ελίνα μου. Τι κάνεις? Προσπαθώ. Είσαι καλά? Υπήρξα και καλύτερα. Ωραία, να το θέσω αλλιώς. Είσαι καλύτερα από ό,τι σε είδα το πρωί? Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε από το πρωί που με είδες. Τι? Ας το καλύτερα. Ένας μεγάλος χαμός. Όμως χαίρομαι που τελικά έγινε, γιατί μπήκαν κάποια πράγματα στη θέση τους. Παντού σε τρόμαξα που σε είδα έτσι. Κι εγώ ετρόμαξα με τον εαυτό μου, αλλά μετά ετρομάξαν άλλοι. Χαίρομαι παντός που γελάς. Θα έρθω να τα πούμε. Κοίτα, μη με παρεξηγήσεις. Εν τω προσπαθώ να σε κάνω πελάτησα. Το ξέρω, αγάπη μου. Το ξέρω. Και το εκτιμώ πάρα πολύ που με πήρες. Τίποτε, τίποτε. Καληνύχτα. Τι είναι, Κατερίνα μου? Μαμά, εσύ έχεις τσέφιβους πελάτες? Τι? Βλέπεις τσέφιβους? Ναι, γιατί? Μένω ποτέ να με δεις. Εν το πιάσα. Γιατί ήταν πάρα πολλά κλία. Θέλεις να πεις ότι σου δίνουν αρκετό χρόνο? Καλά, τον έχω γνωστόν, αλλά όχι. Εννοώ αν μπορείς να με δεις σαν πελάτη. Μάλιστα. Παρακαλώ, περάστε. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμη? Έτερε, μάμα, σοβαρό μιλώ. Κι εγώ σοβαρό μιλώ, αγαπή μου. Α, να κάτσω. Ναι, νιώσε άνετα. Σαπλανούν και έτσι, ναι. Όπως βολεύκεις. Γιατί δεν ξέρω ότι τους γίνεται τα αγόρια? Ένα πιστεύτη. Τι εννοείς? Κοίτα, έχω έναν κολλητόντα. Και θέλει να τα πιάσει με μια φίλη. Εκλαίει του ένα χρόνο ότι δεν το έδωσε σημασία. Πριν τρεις μέρες, είπαν του ναι. Ντά. Ντά. Και τι πάζει κάμια αυτά να δώσω κολλητό του? Μισό λεπτό, γιατί νομίζω θέλω μετάφραση τώρα. Ο ποιος? Ο φτανός ο κολλητός μου. Τι? Πάει και πιανίδα με άλλη. Πόσο να αντέξεις ο φτανάωτας ο κολλητός σου? Ο φτανάουας. Συγγνώμη, είναι ο φτανάου. Τι λάλης, αφού πριν τρεις μέρες πήντουν ναι. Έπιανε ένα τηλέφωνο ένα πάντα και μαθαίνει μετά ότι έπιανα με ένα άλλη. Φοβερό πρόβλημα. Ράμα, περιπέζεις με. Καθόλου. Γιατί είναι έτσι τα αγόρια? Κοίτα, τούτον το μυστήριο προσπαθώ να το λύσω και εγώ από τον καιρό μου στην ηλικία σου. Και έκανα την ίδια ερώτηση της μαμάς μου. Βέβαια, λίγο πιο συναισθαλμένα, αλλά έκανα την. Και είναι λύσες ακόμα το μυστήριο? Να δοξάσω το Θεό που μου χαρίζει τέτοιες χαρές σε μένα το αμαρτωλού. Τι λες τώρα, πώς γίνεται να είσαι αμαρτωλός? Τι εννοείς πώς γίνεται? Αφού είσαι άγγελος. Είμαι. Στο όνομα. Τις πράξεις. Τι κάνουμε? Τιμάμε το όνομα. Τίποτε, τίποτε. Γεια μας. Εσύ, κύριε Άγγελε, είσαι όνομα και πράγμα. Έτσι λέμε στην Κύπρο. Άγγελος σωστός. Αρχή. Έτσι πεθαίρω, θέλω να έβρω. Έβρε γαμπρόν πρώτο. Σιγά, ρε. Ήβρε στη Μαρίνα, την νησιωτοπούλα, την αθώα και γέλασες της. Αντιγόνη μου, εγώ. Μείνε εσύ στη Σίμη και θα σου γνωρίσω τα καλύτερα παλικάρια. Εννοείται, το είπαμε αυτό. Ακούεις, Αλκή, θα μου γνωρίσει τα καλύτερα παλικάρια. Ναι. 40 παλικάρια στην άκρη του γυαλού και παίξανε στα ζάρια την Αντιγονού. Βλέπεις, κύριε Άγγελε, έτσι μου μπαίνει. Είναι πειραχτήριο γαμπρός, τι να κάνουμε. Σιγά, σιγά, σιγά. Με χίλια βάσανα κοιμήθηκε η Ελένη. Το άλλο το θηρίο πώς είναι? Άσε, την παιδεύει ακόμα τη Μαρίνα. Σοφία μου, μου αφήνεις την Ελενίτσα λίγες μέρες μαζί με το Σταυρί?
Δυστυχώς, δεν γίνεται. Στο υπόσχομαι. Θα τους προσέχω. Σοφία μου, ναι. Να είμαι κι εγώ. Να, μπράβο. Δεν ανησυχείς. Μπράβο. Θα μείνει και η Αντιγόνη. Σοβαρομιλάς δηλαδή εσύ. Βεβαίως εννοώ το. Αλήθεια, Σοφία μου, να περάσουμε υπέροχα, μεν έχεις έννοια. Αγάπη μου, άστο, ήδη έκαμε πρόβλημα ο παπάς της. Τι θέλει ο παπάς της? Πέρασε που την Ιρών και τη Στέλλα. Απειλά ότι θα με στείλει στα δικαστήρια. Δικαστήριο, γιατί? Γιατί έπρεπε να υπογράψει για να βγει το μωρό από την Κύπρο. Και δεν υπέγραψε. Καλά, πώς θα ταξίδεψε? Αν του το ζητούσε, αποκλείεται να δεχόταν. Οπότε τι έκαμε? Οπότε άστο, δεν κανονίσα το. Καλά, ρε Σοφία, αν πάει στο δικαστήριο και έβρει το δίκαιο του, τι να κάνει. Τι δίκαιο, ρε Αντιγόνη, τώρα σοβαρό μιλούμε. Χάνεται, κάνει 3 μήνες να εμφανιστεί, μετά εμφανίζεται κάθε μέρα και έχει απαιτήσεις, μετά ξαναχάνεται. Κάτσε, συγγνώμη δηλαδή. Σοφία μου, ηρέμησε, εγώ μαζί σου είμαι. Δύσκολο πράγμα το διαζύγιο. Λοιπόν, παιδιά, λέω αύριο να πάμε βόλτα στο Πανορμίτι. Αύριο, Άγγελε, δεν γίνεται, γιατί κανονίσαμε να πάμε με τη βάρκα να ψαρέψουμε. Το υποσχέθηκα στο Ταβρί. Μα να έρθουνε στη Σίμη και να μην προσκυνήσουν τον Αρχάγγελο. Ταγί. Ενίσταξες. Μα κοιτάξες. Ενίσταξες, λέω. Όχι, καλέ, προς Θεού. Τι προς Θεού, ρε. Εσύ κουτουλάς δεξιά-αριστερά. Συγγνώμη, κύριε Σταύρο. Εσύ που τις 5 το πρωί που είμαι ξύπνιος. Γιατί είσαι ξύπνιος που τις 5 το πρωί? Κύριε Σταύρο, ξέρετε ότι σας έλεγα. Δεν μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Να σου πω κάτι εντελώς μεταξύ μας. Γίνεται να πάμε σπίτι να μου το πείτε? Είμαι πραγματικά πάρα πολύ κουρασμένος. Εσωνούν τα πόθηκια μου. Έχω και το αυγενικό. Ξέρω, 5ο-6ο αυγενικό. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Πείτε το. Αν είναι το τελευταίο που να μου πείτε και μετά να πάμε σπίτι, πείτε το. Κλέφτουμε. Τι εννοείτε? Τι εννοώ, κλέφτουμε, ρε. Λείπουν πολλά λεφτά από την εταιρεία. Μα τι λέτε, πώς γίνεται, ποιοι σας κλέβουν? Τα παιδιά μου τα γίνει. Ντρέπουμε που το λέω, αλλά... Μα τι λέτε τώρα, ποιος σας κλέφει? Η Ελίνα, ο Άλκης, η Αντιγόνη, ποιος? Όμως, κάποιος που τα παιδιά μου κλέφτει με, τι λάθος έκανα? Τι? Εκεί, παιδιά. Βάλτε εκεί. Πάτε, στα τραπέζια αυτά είναι υπέροχα, ε. Τα τραπέζια αυτά, Γιώργο μου, είναι από μάρμαρο και είναι από την Κωνσταντινούπολη. Έχουν έρθει από τη Μονή Στουδίου, που άκμασε τον 8ο αιώνα. Απίστευτο. Ακόμα ένα πιστευτό, Γιώργο. Πάτερ μου, για πόσους τρώμε? 220 προσκυνητές και 130 εμείς, υπολόγισε. Πολύς κόσμος, ε. Δόξα τω Θεώ. Τα στέλνει όλα η Παναγία, Γιώργο μου. Το θέμα είναι να καταφέρνουμε να δίνουμε και πνευματική τροφή στους ανθρώπους. Λοιπόν, ελάτε να τελειώνουμε να πάμε και στην εκκλησία. Πατέρ, αγχώνομαι λίγο. Όχι, μην αρχίσεις πάλι. Κάτσε ρε Μιχάλη, δεν έχω ξανακάνει εξομολόγηση. Έλα να πάμε μαζί στην εκκλησία και μην αγχώνεσαι. Ζήτα από το Θεό να σε φωτίσει, να ανοίξει την καρδιά σου και όλα θα πάνε μια χαρά. Μιχάλη, συνεχίστε εσείς και όταν τελειώσετε ελάτε, ε. Ναι, πατέρ μου. Και συγγνώμη αν... Έλα, ευλογημένε, τα είπαμε. Ναι, τα είπατε, αλλά δεν καταλαβαίνει το άγχος μου. Έλα και εσύ, αγχωμένε, ευλογημένε. Λοιπόν, πάμε να βάλω και εγώ το ράσο μου, να πάμε μαζί στην εκκλησία, να δεις που θα σου φύγει.
Άντε, γεια μας. Αν πεις ακόμα ένα, θα σε πετάξω που θα με κάτω. Γιατί ρε, αρκεί, τι ήπια. Τι ήπιες, δεν σε προλαβαίνει ο άνθρωπος. Και σηκώθηκε και έφυγε γιατί λέει σου, αν κάτι σου δαμε. Άντε, σταμάτα. Εσύ να σταματήσεις, μου κάνεις καραζιλίκη. Εσύ πρόσεξε να μην κάνεις κανένα ρεζιλίκι, κύριε Άλκη. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Σταμάτα να κρίνεις τους άλλους. Κοίταζε τον εαυτό σου. Καταρχάς, μιλά πιο σιγά. Οκ. Ας το αφήσουμε ως δαμέ, λοιπόν. Καλά, ρε. Μην κατάλαβες ότι σου κάνει κακό το ποτό. Είσαι μωρό. Αλκή, είπαμε. Ας το αφήσουμε ενός δάμε, please. Τρίτη φορά που με πιάνει. Τι θέλει? Απάντα τον να δούμε. Σπάσε με. Ναι, παπά. Τι είναι, παπά, ρε. Πού είσαι, πού έχαθηκες? Πες μου τι θέλεις. Πού είσαι? Είμαι στη Σίμη. Μπράβο. Μείνε και κάτω να βγάλεις φουγκάρκα. Στο τσάκι με. Αλκή, φέρ το νου σου, διαλύσετε την εταιρεία, ξέρεις το? Σε παρακαλώ, ρε πάπα, με να αρχίσει το ίδιο φκιόλι. Σε 15 χρόνια που μας λαλήσε, διαλύσαμε την εταιρεία και η εταιρεία μια χαρά πάει. Ναι, μια χαρά. Έλα στην Κύπρο γλύωρα, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μπορώ να έρθω Κύπρο. Εντάξει, είμαι δαμέ με την οικογένεια μου διακοπές. Λείπουν πολλά λεφτά από την εταιρεία. Ξέρεις το? Άρκη, ακούεις? Άρκη! Μάμα! Να σε ρωτήσω ακόμα κάτι. Για τα αγόρια? Όχι, για τα κορίτσια. Για πες. Γιατί είμαστε τόσο... πώς θα το πω? Γιατί είμαστε τόσο ευκολόπιστες? Τι έγινε? Βάλει ο άλλος στο Instagram φωτογραφία μαζί της και βάλει και από κάτω καρδούλες. Και άλλη παθαίνει και θέλει να τον έβρει τώρα. Ένα λεπτό, γιατί δεν κατάλαβα με ποια έβαλε φωτογραφία. Με τη φίλη μου, ρε μαμά. Πέμ, εν την περιπέζει τώρα. Εν την περιπέζει για φέμεν άλλη. Ναι, τι να πω τώρα. Τίποτε να με έμπεις, ενώ τι πω εγώ. Άντε, πάμε. Πού να πάμε? Ενώ την αφήσω μόνη της να πάει. Κατερίνα, ούτε να το σκέφτεσαι. Ρε μαμά, τι εννοήσατε? Εννοώ ότι δεν έχω καμιά διάθεση να σηκωθώ αυτή τη στιγμή. Εντωμεταξύ, τι ώρα είναι? Ό,τι ώρα και να είναι, δεν την αφήνω μόνη της. Κατερίνα, όχι. Μαμά, ναι, είναι κολλητή μου, είναι φίλη μου, δεν μπορώ να την αφήσω μόνη της, άτε. Στέ μου, Παναγιά μου, τι αμαρτίες πληρώνω. Εμένα. Τι? Τι είναι η αμαρτία σου? Κατερίνα! Άτε, ρε μαμά, αφού αγαπώς. Άντε, πάμε. Γιώργο μου, άκου τι έλεγε ένα γεροντάκι που είχαμε εδώ. Όταν πρωτοήρθα κι εγώ ως προσκυνητής και ντρεπόμουν να εξομολογηθώ. Καθόμουν εκεί και περίμενα αγχωμένος. Και όπως περνούσε γυρίζει και μου λέει: «Ο διάβολος μας βγάζει την τροπή όταν πάμε να κάνουμε μια αμαρτία και μας την βάζει πίσω όταν πάμε να την εξομολογηθούμε». Ωραίος. Έχει δίκιο. Ναι, άντε. Ωραίος κι εσύ, αλλά να σου πω κάτι. Να το λέει και να το ζητάει η ψυχή σου. Όχι γιατί σε καταπίεσε ο αδερφός σου, όχι γιατί βρήκες τον ασκητή, όχι γιατί σου το είπα εγώ. Ο Χριστός δεν μας αγχώνει, μας δίνει χαρά. Μόνο χαρά, Γιώργο μου. Μόνο χαρά. Κατάλαβα, πάτερ μου. Κατάλαβα και αλήθεια ευχαριστώ. Μακάρι να βρω κι εγώ αυτή τη χαρά που βλέπω εδώ παντού. Μας σκεπάζει η Παναγία μας με τη χάρη της. Άντε, Γιώργο μου. Ο Θεός να σε ευλογεί. Καλό φωτισμό. Yeah.
Ήξερα ότι θα ήσουν εδώ. Τι έχεις, αγάπη μου? Τίποτα. Πώς τίποτα? Τίποτα, σου λέω. Έλα, κοίταξε με. Μη μου λες εμένα τίποτα. Και σε παρακαλώ, μη μου χαλάς αυτό που ζήσαμε το απόγευμα. Με πήρε ο πατέρας μου και άρχισε στα δικά του και... Εντάξει, θα μου περάσει. Σίγουρα είναι αυτό. Ναι, ρε Μαρινά. Μα όχι να μου θυμώνεις εμένα. Καλή προσπάθεια. Τι, δεν το είπα καλά? Μαρινά, ό,τι είσαι να γίνει, να ξέρεις ότι αγαπώ σε πάρα πάρα πολλά. Τι εννοείς? Αλκή, σε παρακαλώ, αν έχει συμβεί κάτι, θέλω να ξέρω. Αρχίσαμε πάλι. Άντε, πάμε για ύπνο. Όχι, δεν θα πάμε για ύπνο, αν δεν μου πεις. Τι να σου πω, Μαρινά. Αυτό το ό,τι και να γίνει, εγώ σε αγαπώ, εμένα δεν μ' αρέσει. Εντάξει, ξέχαστε. Δεν σε αγαπώ. Άντε. Αλκή. Κύριε Σταύρο, έπλυνα τα δόντια μου. Έπλυνα τα δόντια μου, έβαλα τις πιζάμες μου. Πάω για ύπνο. Θέλετε με κάτι άλλο πριν πάω? Τι να σε θέλω, Ρητάκη? Καλά, πάω. Κάτσε, Ρητάκη. Κύριε Σταύρο, ακούσετε τι σας είπα? Έπλυνα τα δόντια μου, έβαλα τις πιζάμες μου. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ κουρασμένος σήμερα. Κάτσε δυο λεπτά. Δυο. Ακόμα λίγο να σε παρακαλούμε να σου μιλήσουμε. Για κάτσε. Για κάτσε, κύριε Σταύρο. Ένα, μου πιάσε τι ώρα. Άντε, πίνε. Πίνε, δεν θέλω να σου μιλήσω. Πίνε. Εντάξει, συγγνώμη, πείτε μου. Νόμιζα ότι αφαιρεθήκατε. Μπορείς να μπεις γελίο στη θέση μου? Ομολογώ πως όχι. Προτιμώ τη δική μου θέση. Με τις φωνές σας, με την κούραση μου, με το αυγενικό μου, με τις πιζαμούες μου. Καταλαβαίνεις πως νιώθω σήμερα? Καταλαβαίνω, κύριε Σταύρο. Καταλαβαίνεις πως μου ήρθε αυτό που ανακάλυψα? Καταλαβαίνω, κύριε Σταύρο. Ταχύ. Όχι να λες συνέχεια καταλαβαίνω και καταλαβαίνω. Τι να σας πω, κύριε Σταύρο, αφού καταλαβαίνω. Τι να σας πω? Τι θα έκαμε στη θέση? Δεν θέλω να είμαι στη θέση σας. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Μα να με κλέψουν τα παιδιά μου. Μετά πότε έκαμε για τούτους? Ποιος είμαι? Ο Άλκης? Η Ελίνα? Η Αντιγόνη? Η Σοφία? Ένα στη θέση στην εταιρεία. Ποιος με τους τρεις? Ή μήπως ούλοι μας? Κύριε Σταύρο, μήπως έγινε κανένα λάθος με τους λογιστές? Είστε σίγουρος? Μακάρι να έγινε του λάθος, Ταγί. Μακάρι. Κύριε Σταύρο, είσαστε καλά? Είσαστε καλά? Πονείτε κάπου το στήθος σας? Τάκη, τίποτε δεν έχει σημασία για μένα πιο στη ζωή. Και να πεθάνω τώρα δεν με νοιάζει. Αλλά πω ότι είχα τόσο πολλά με τα παιδιά μου. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Thank you.
Ανά! Μικρή τελικά η Λεμεσός, έτσι. Όχι η Λεμεσός, ο κόσμος είναι μικρός. Και αυτό σωστό. Τόσο μικρός που η φίλη σου πήρε το παιδί και πήγε στη Σίμη, το ξέρεις αυτό. Χωρίς να με ρωτήσεις και χωρίς καν να υπογράψω κάποιο χαρτί για να βγει από τη χώρα. Αυτό που το πας. Εσύ που το πας. Τι εννοείς. Τίποτα. Καλή διασκέδαση. Επίσης. Μα εγώ εδώ, περιμένω την κόρη μου. Τι μεγάλωσε τόσο για να έρχεται εδώ πέρα. Μεγάλωσε. Γεια. Αυτή είναι η κόρη σου. Κατερινά. Ναι, εδώ είμαι. Γλυκιά μου, πώς μεγάλωσες έτσι. Κούκλα. Ευχαριστώ. Ίδια η μάνα σου. Χρωστάς μια κουβέντα, Ναι, ναι. Καληνύχτα. Σαν να σε κολλάσεις, σου δώσει είναι η ιδέα μου. Είναι η ιδέα σου. Μαμά, ερώτηση τρία. Γιατί τα αγόρια πάντσο κολλούσε όποια να έβρουν σαν να έχουν φίλοι. Αγάπη μου, μόλις απάντησες στην προηγούμενη σου ερώτηση. Τι? Τίποτε, μόνο μου, τίποτε. Είσαι μικρή ακόμα για να μάθεις για άντρες. Άστο. Μα, μην αρκεψεις στον το είσαι μικρή, ακόμα σπασμό ανέβρα. Εγώ τι έγινε, μείνει ο Άννα. Πήγαμε μέσα και θέλει τον άλλον τζάμε. Στα μήνα άλλη και μιλούσα. Δεν ξέρω τι άλλο. Πώς, εγώ ξέρω, ρε, τι κάνεις, έρχεσαι να βέβαις με η κοπελούα. Νίκο, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Επήρε μέχρι χτες ο πατέρας μου τηλέφωνο. Σου είπε μου λείπουν πάρα πολλά λεφτά από την εταιρεία. Τι χαμός. Τι έγινε. Η Ελίνα κλινική. Τι έπαθε. Οκ. Η Ελίνα εκάλεσε τους λογιστές. Μάλιστα. Ήταν να πάω πίσω. Ναι. Εντάξει, να δω τι είναι να κάνω. Αν δεις οτιδήποτε, πιάνεις με. Να επιστρέψω, ναι. Ναι. Πάει. Γαμπρέ μου, δεν ήρθες να πάρεις τη βάρκα, τι έγινε. Άστο, πρέπει να επιστρέψουμε. Πού να επιστρέψετε. Πίσω στην Κύπρο. Κάτσε βρε παιδάκι μου, ήρθες, έφυγες, θα φύγεις πάλι. Γίνεται χαμός στην εταιρεία, έχουμε πρόβλημα. Καλά, δεν το ήξερες αυτό πριν έρθεις. Όχι, τώρα βγήκε. Τι να σου πω. Πάμε βρε παιδάκι μου τουλάχιστον μέχρι τον Πανορμίτη να προσκυνήσουμε και έχει ο Θεός. Μη φύγεις τώρα. Άγγελε, δεν είμαι Πανορμίτη. Άστο. Έλα, Νικό. Ναι, ναι. Είπες στον παπά την πάρεις. Οκ. Άφησέ μου τα παιδιά. Ναι, τη γόνη, τη Σοφία. Εντάξει. Έλα, Νικό. Ναι. Καλημέρα. Τι είναι, Απόστολε. Κοίτα με, μου μιλάς έτσι. Χτες ανέχτηκα να μου μιλήσεις έτσι, διότι έφευκες πριν κλινική. Ωραία. Πες μου τι θέλεις, σε παρακαλώ. Να μιλήσουμε. Να πούμε τι. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Μετά από όσα έγιναν με τον παπά μου, κατέβηκες που το αυτοκίνητο και είπες ότι αυτή η σχέση δεν πάει άλλο. Ωραία, δεν πάει. Πόσον εγωισμόν έχεις. Αρκετό. Όχι όμως παραπάνω από το δικό σου. Έχω εγώ εγωισμό. Που ήρθε χτες στην κλινική. Που είμαι δαμέ τώρα. Ακού να σου πω. Βρίσκομαι σε μια ηλικία που θέλω να νιώθω ασφάλεια με τον άντρα που έχω δίπλα μου. Να ξέρω ότι τον έχω και στα εύκολα και στα δύσκολα. Δεν ήμουν δίπλα σου στα δύσκολα. Ποιος ήταν δίπλα σου στην εταιρεία. Α, στην εταιρεία. Η εταιρεία δεν είναι όλη μας η ζωή. Ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να είναι. Άρχισα να το καταλάβω, αλλά κατάλαβα το. Χαίρετε. Κοίτα. Έπιαμε ο παπάς σου και θέλει να πω στην εταιρεία. Να πάεις. Αφού σου είπε να πάεις, να πάεις. Ευχαριστώ, κυρία Ελίτη. Να είστε καλά. Μη μου χρεώνεις τη ζωή, μη με κλειδώνεις.
μια λέξη. Έλα, Μαρία. Ήρθε ο κύριο Σταυρό. Ωραία. Μόλις έρθει, είπε το ότι. Να με εκεί σε λίγο. Όσα μαζέψανε, λείψαν να γίνανε, να γιάζουν τη ζωή. Κοιμάται ακόμη? Έχει μικρανία, λέει. Α, δεν μου αρέσουν αυτά, δεν μου αρέσουν. Τι? Ο Άλκης είναι κάτω, τηλεφωνεί και λέει πως πρέπει να επιστρέψει στην Κύπρο άρον-άρον. Α, πότε έγινε αυτό? Μόλις τώρα. Εσύ μου λες πως η Μαρένα έχει μικρανία. Κάτι θα έγινε πάλι, κάτι θα έγινε. Μα τι να έγινε, πότε πρόλαβε και έγινε αυτό το κάτι? Χτες βράδυ ήταν μια χαρά. Αυτό λέω κι εγώ, πότε πρόλαβε. Τέλος πάντων, αλλάζει το πρόγραμμα τώρα. Θα πηγαίναμε με τη βάρκα, αλλά λέω να πάω να προσκυνήσετε τώρα, μήπως φύγουν άρον-άρον και δεν προλάβετε. Παππού μου, καλημέρα! Καλημέρα, θεία! Καλημέρα! Καλώς το λεβέντι μου! Θα πάμε με τη βάρκα. Ναι, το απόγευμα. Ο μπαμπάς λέει να πάμε πανορμήτη τώρα. Θα πάμε σίγουρα το απόγευμα. Ναι, άντε πήγαινε. Ετοιμάσου για να μην μας περιμένει και ο Αρχάγγελος. Ελένη, πάμε πανορμήτη! Ξύπνα! Αχ, θα ξυπνήσεις τη μάμα σου! Η Αντιγόνη. Αχ, καλά. Μην περιμένεις να ξυπνήσει η Αντιγόνη τέτοια ώρα. Μα τι ώρα, τι ώρα, Σοφία μου. Ανέβει και ο ήλιος εκεί πάνω. Όταν αρχίσει να κατεβαίνει, τότε. Αχ, με έβαλε σένια τώρα. Τι μπορεί να έγινε, γιατί φεύγει ο Άλκης? Τι να σου πω, κορίτσι μου. Δεν ξέρω. Άγγι! Πού είσαι? Με σπάσει σήμερα. Πού είχατε? Τάγκη! Τάγκη, αργήσαμε! Μάμα, άκου τι λέει ο Σταύρης τώρα. Ότι αν ρίξεις μέσα στη θάλασσα από την Κύπρο ή από την Αγγλία ή άλλη χώρα ένα δέμα που έχει μέσα έναν τάμα για τον Αρχάγγελο, έρχεται και μπαίνει στο λιμανάκι. Σταυράκι. Όχι. Αλήθεια λέει. Δεν σου λέει παραμύθια. Ευχαριστώ, παππού. Μα πώς γίνεται? Είναι θαύμα, αγάπη μου. Γιατί δεν το στέλνουμε το ταχυδρομείο? Ξυπνάδες, γιατί πιστεύουν στον Αρχάγγελο και πιστεύουν ότι θα έρθει. Και επειδή το έταξαν και ό,τι τάξει τον πανορμή, πρέπει να το κάνεις. Πιστεύει ο Σταυρής ότι του λες άγγελε? Τι εννοείς? Αλήθεια λέει. Μακάρι να είχα την πίστη σου, Σταυρή μου. Σου το εύχομαι, κόρη μου. Έχει κάνει, παιδιά μου, θάματα και θάματα. Αυτά είναι τα τάματα του κόσμου. Αυτή η Χίνα που βλέπετε... Παππού, να την πω εγώ την ιστορία με τη Χίνα. Να την πούμε μαζί, Σταυρή. Να την πούμε. Εντάξει, λοιπόν. Τα παλιά χρόνια ήρθε ένα καράβι εδώ που είχε καπετάνιο Έλληνα και ναύτες Τούρκους. Λοιπόν, κατέβηκαν από το καράβι και ο καπετάνιος πήγε να προσκυνήσει. Αφού προσκύνησε, γυρίζουν όλοι πίσω, σηκώνουν τα πανιά, δεν κουνιόταν τίποτα. Μαρμαρωμένο το καράβι.
Επειδή ο καπετάνιος σεβόταν και αγαπούσε τον Πανορμίτη, γυρνάει και τους λέει: «Βρε, κάνατε κάτι? Πήρατε κάτι από το μοναστήρι?» Οι ναύτες ομολόγησαν ότι πήρα μία χήνα και την έσφαξαν να τη φάνε. Και τότε έταξε αυτή την ασημένια χήνα στον Πανορμίτη. Και έτσι ξεκίνησε το καράβι για να φύγουν. Μπράβο, 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 Σταυρή μου, μπράβο το αγόρι μου. Να πάμε και στο μουσείο να δούμε και τα τάματα που έρχονται από τη θάλασσα. Κυρία Ελένη, να πιστέψεις. Τάκη! Να με πελάνε τόσο άνθρωπος. Κοιμάται τούτος ακόμα. Επίστεψες τώρα, κυρία Ελένη? Μάνα μου. Ναι, αγαπημέ. Αναλύθηκε που λάλη. Ναι. Πιστεύεις το? Αγαπώ το. Είναι χιλιάδες. Χιλιάδες τα θαύματα, παιδί μου. Όπως ελπίζουμε και εμείς να κάνει το θαύμα του. Τι θαύμα θέλεις να κάνει, παππού? Α, Σταυρή μου, αυτό θα του το πω στο αυτή. Έπεσε.